Φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε στο Μπάλι της Ινδονησίας, ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, ένα από τα ομορφότερα της Ασίας. Πάρα πολλοί από την Αυστραλία επισκέπτονται αυτό το ωραίο νησί κάθε χρόνο και περνάνε πάρα πολλές και ωραίες στιγμές εδώ. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα από τα πολυτελές ξενοδοχεία, εδώ με 300 με 500 δωμάτια. Είναι και το κοντινότερο και ομορφότερο νησί της Αυστραλίας, μόνο 6 ώρες με το αεροπλάνο φτάσαμε εδώ και ασφαλώς χρειάζεται να έχετε και μία βίζα που θα πληρώσετε με $50 για να μπείτε στο νησί της Μπάλι. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό tour στο νησί της Μπάλις όσο μπορούμε για τις επόμενες 2 μέρες που θα είμαστε εδώ και για να τα μεταφέρουμε από το κανάλι 31 και το πρόγραμμά μας για να δείτε κι εσείς τον κόσμο, να δείτε μερικά από τα ήθη και έθιμα του νησιού. Το Μπάλι είναι νησί της Ινδονησίας, όπως είπαμε. Έχει πληθυσμό 4,2 εκατομμύρια κατοίκους. Οι κάτοικοι κατά 89% είναι Μπαλινέζοι, ενώ υπάρχουν και κάτοικοι της Ιάβας γύρω τα 7% και μερικοί άλλοι από εδώ και από εκεί 1 και 2%. Κύρια γλώσσα είναι η Ινδονησιακή και η θρησκεία τους είναι ο Ινδουισμός. Η οικονομία του νησιού βασίζεται στην γεωργία και στον τουρισμό. Αποτελεί επίσης μία από τις 33 συνολικά επαρχίες της Ινδονησίας με πρωτεύουσα το Ντενπασάρ. Στο νησί συγκεντρώνονται οι περισσότεροι από την Ινδονησιακή μειονότητα των Ινδουιστών κατά 83% περίπου. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός στη χώρα και βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Λομπόκ, από τα μεγαλύτερα νησιά της Ινδονησίας. Πολυτελές ξενοδοχεία του Νούσα Ντούα που είναι κατά σειρά εδώ της παραλίας. Έχουμε πάρα πολλά και πλούσια και η ζωή είναι πάρα πολύ χαλαρή και όπως καταλαβαίνετε όλη μέρα έχουμε ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου ολόκληρο το χρόνο και ο κόσμος εδώ περνάει χαλαρά και όμορφα. Το Μπάλι είναι το παραδεισένιο νησί της Ινδονησίας και της Ασίας συνολικά που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον παράλληλο του Ισημερινού. Το Μπάλι, το διαμάντι της Ινδονησίας, έχει τροπικό κλίμα και βλάστηση και συνδυάζει με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Όσοι ταξιδεύουν στο Μπάλι, στην Ινδονησία, βιώνουν την αυθεντική αύρα που διακατέχει κάθε κρυμμένη γωνιά του νησιού. Ο πολιτισμός, η φυσική ομορφιά και οι άνθρωποι δημιουργούν το χρυσό τρίγωνο, όπως λένε πάρα πολλοί από τους τουρίστες. Γι' αυτό και όχι άδικα το Μπάλι και η Ινδονησία είναι από τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως. Στο Μπάλι θα δείτε εικόνες που μόνο μέσω διαδικτύου έχετε ξαναδεί, θα ξεδιπλωθούν μπροστά σας. Απέραντες φυτείες ριζού να κατακλείουν τις κοιλάδες, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό, ένα σαφάρι στα χώματα των ελεφάντων είναι απαραίτητη εμπειρία για να παρακολουθήσετε από κοντά αυτά τα υπέροχα πλάσματα, ηφαιστιακά βουνά όπως το Αγκάν,
κρύβουν ένα φυσιολακτρικό παράδεισο. Ασφαλώς δεν θα τα δούμε όλα σε αυτή την φορά, αλλά ευχόμαστε να επιστρέψουμε και σύντομα. Όμορφες πεζοπορικές διαδρομές μέσα στην καταπράσινη ζούγκλα και για τους πιο τολμηρούς μια κατάβαση με βάρκα γεμάτη αδρεναλίνη στον ποταμό Αγιάν. Τα βραδάκια δίπλα στις πισίνες και 50 μέτρα πιο κάτω βρίσκεσαι στην παραλία, είναι πραγματικά μαγικές. 20 με 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία κάθε βράδυ, άφθονα φαγητά και ποτό από τα ρεστοράν και καφέ, τα οποία βρίσκονται 10 μέτρα από τα πόδια σου ανά πάσα στιγμή. Τα βραδάκια είναι πάρα πολύ χαλαρά και η θερμοκρασία γύρω στους 20-22 βαθμούς τις βραδινές ώρες. Ο κόσμος εδώ έχει έρθει από παντού, τρώει παντού, ακόμα τα μικρά τα παιδιά, γιατί έχουμε και πάρα πολλές οικογένειες, κάνουν το μπάνιο τους και κανένας νομίζω δεν πηγαίνει για ύπνο πριν τις 11 και τις 12 τα μεσάνυχτα. Σε αυτές τις αλυσίδες ξενοδοχείων, όπως βλέπετε, εργάζονται χιλιάδες προπάντων νέοι Μπαλινέζοι, ασφαλώς και πιο ηλικιωμένοι. Ο μισθός διπλάσιος από τον κατώτατο μισθό στο Μπάλι, γύρω στα 800 δολάρια Αυστραλίας το μήνα και λίγο παραπάνω, ωστόσο δουλεύουν σκληρά και πάρα πολλές ώρες. Ο κατώτατος μισθός στο Μπάλι είναι περίπου 300 δολάρια Αυστραλίας το μήνα. Στο δημόσιο εδώ πληρώνονται αξιοπάροχα από ό,τι φαίνεται, κάπου 1000 δολάρια Αυστραλίας και άνω τον μήνα. Το Μπαλί δέχεται περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, όσο δηλαδή οι κατοικοί του περίπου. Διαθέτει απέραντες ακρογενές, όπως βλέπετε τις εικόνες σήμερα, κατάφυτες εκτάσεις, οριζόνες, μικρά γραφικά χωριουδάκια, μνημεία, πάρα πολύ φιλόξενους κατοίκους, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, ακόμα και ενεργά ηφαίστεια θα δούμε, όπως είπαμε εκεί, μικρό σε έκταση νησί που εντυπωσιάζει με τις ομορφιές του. Ο επισκέπτης θα δει και θα θαυμάσει ναούς αφιερωμένους σε θεότητες και βασιλιάδες. Αν μάλιστα βρεθεί εκεί κατά τη διάρκεια των Αγίων Ημερών, που πιστεύετε ότι έργονται στη γη τα πνεύματα και οι διάφορες θεότητες, τότε θα γίνει μάρτυρας συγκλονιστικών εκδηλώσεων λατρείας. Κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ οι άνθρωποι προσφέρουν καλάθια με φαγητά και πολύχρωμα εξωτικά λουλούδια. Όλα αυτά δίνουν στον Μπαλί μια μυστικιστική ατμόσφαιρα που προκαλεί το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Έχουμε, όπως βλέπετε εδώ, πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, μεγάλες αγορές, εμπορικά καταστήματα, εκπληκτικά εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης και καθώς και αμέτρητες δυνατότητες για θαλάσσια σπορ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει εδώ και μεγάλη φτώχεια κατά τόπο. Τα ματοκλάδα σου λαμπούν βρε σαν τα λουλούδα του καμπού, σαν τα λουλούδα του καμπού βρε, τα ματοκλάδα
δάσουλα που. Τα ματοκλάδα σου αδερφούλα βρε, μου ραγίζουνε την καρδούλα. Μου ραγίζουνε την καρδούλα βρε, τα ματάκια σου αδερφούλα. Τα ματάκια σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα δε θα βρουνε. Σαν και εμένα δε θα βρουνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε.